έσκυψαν και επείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ούκε να το δίσονται παντός αγαθού. Αυτό διατρανώνεται μέσα στους αιώνες όταν το ψάλλει η Εκκλησία, αφού εκείνο που ψάλλει η Εκκλησία δεν είναι ένας ύμνος χωρίς νόημα, αλλά η αλήθεια της ζωής στην πράξη που εμείς κατά καιρούς ιδιαιτέρως το αντιλαμβανόμαστε περισσότερο. Και το αντιλαμβανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε περισσότερο αυτήν την αλήθεια, αυτόν τον καιρό της ονομαζομένης κρίσεως, αφού είδαμε και βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι ήταν δυνατοί, αυτάρκης, αυτοδύναμοι οικονομικά, να βρίσκονται σήμερα σε μεγάλες ανάγκες και να ζουν καταστάσεις που και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να φανταστούν. Οι δε εξητούντες όμως των Κύριων, ούκε να το δίσονται παντός αγαθού. Όσοι ζητάνε και ελπίζουν από τον Κύριο, δεν μπορεί να τους ελαττωθεί κανένα αγαθό, λέει ο Ιερός Υμνοδός. Για να διατρανώσει την άλλη αλήθεια, όχι βεβαίως ότι ο άνθρωπος που πιστεύει δεν έχει ανάγκη από τα καθημερινά υλικά τίποτε, αλλά διότι η στάση του απέναντι στα υλικά αγαθά είναι τέτοια που μπορεί πάντοτε να έχει όσα του χρειάζονται για να δοξάζει τον Θεό χωρίς να μαυρίζει τη ζωή του, αφού ελπίζει στον Κύριο, και χωρίς να ελαττώνεται η ελπίδα του για το αύριο, αφού ξέρει ότι ο Κύριος είναι ο χορηγός της ζωής και ο θησαυρός αυτών των αγαθών. Αυτήν την αλήθεια διακηρύσει πάντοτε η αδελφή μου η Εκκλησία μας, ότι δηλαδή ο Κύριος μας και το Πνεύμα το Άγιον είναι ο θησαυρός των αγαθών στη ζωή μας. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι που έχουν σωματική υγεία αλλά και ψυχική πληρότητα έχουν όλα τα αγαθά του Θεού. Ζουν και εκείνοι που έχουν περισσότερα, ζουν και εκείνοι που έχουν λιγότερα, ζουν ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν τίποτα. Αλλά η διαφορά μεταξύ αυτών οι οποίοι όλοι ζουν είναι κυριολεκτικά ο θάνατος που ζουν καθημερινά, δηλαδή η μαυρίλα της καρδιάς τους όταν η ελπίδα τους δεν έχει ανατεθεί στο Θεό. Άκουσα μια φορά έναν σοφό γέροντα να λέει ότι ο άνθρωπος δεν γερνάει όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά όταν μαυρίζει η καρδιά του. Και αυτό το μαύρισμα είναι το χαρακτηριστικό της σκέψης, της συμπεριφοράς, της ψυχής, του τρόπου του κάθε ανθρώπου σήμερα.